Και τώρα συνεχίζουμε με μια εταιρεία πρότυπο στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Μιλάμε για την Αφίντεα. Στα 16 χρόνια λειτουργίας της, έχει δημιουργήσει υπερσύγχρονα διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, επενδύοντα σε τεχνολογία εχμή και στι πιο εξειδικευμένε διαγνωστικέ μεθόδου με φροντίδα και σεβασμό στι ανάγκε των ασθενών. Η επιχείρηση βραβεύεται για την αδιάλειπτη ανάπτυξή τη, του ταχύ ρυθμού ανόδου των οικονομικών τη επιδόσεων, τη συνεχή επενδυτική τη πολιτική, καθώ επίση και για την συνεχή τη προσφορά σε κοινωνικό επίπεδο. Η επιχείρηση απέδειξε ότι συνδυάζει την ανάπτυξη με το όραμα και το κοινωνικό έργο. Καλείται λοιπόν στο βήμα ο κύριο Θεόδωρος Καρούτζο, διευθύνων σύμβουλο τη Αθήντα Ελλάδο και την απονομή θα κάνει ο κύριο Χασάπη. Εξαιρετικά χαρούμενο γιατί μετά από πολύ καιρό έχω τη δυνατότητα να, δω πολλά οικεία πρόσωπα σε μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση. Κύριε Κτενά, πολλά πολλά μπράβο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ξέρετε, πριν αρκετά χρόνια ρώτησαν έναν διάσημο πυγμάχο, τον Mike Tyson, για όσους το γνωρίζετε, εάν θεωρεί ότι οι αντίπαλοι του, προκειμένου να τον αντιμετωπίσουν, έχουν κάποιο πλάνο. Και είπε, βεβαίω, έχουν κάποιο πλάνο, μέχρι να φάνε την πρώτη γροθιά. Μετά τα ξεχνάνε όλα και το πλάνο πάει περίπατο. Και τη φάγαμε τη γροθιά μας, όλοι μας, την προηγούμενη χρονιά. Άρα το ζητούμενο ήταν να μην χάσει το πλάνο σου. Και στην Αφίδα δεν το χάσαμε. Και το 2020 ανοίξαμε καινούρια κέντρα, υπηρετώντα το όραμά μα για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγεία σε όλους του πολίτε, επενδύσαμε σε ιατρικό εξοπλισμό υψηλή τεχνολογία προ όλου του πολίτε, υιοθετήσαμε συστήματα ασφαλεία και υπηρεσίε ασφαλεία τέτοιες που παρέχουν ένα πλέγμα προστασία για τον εξεταζόμενο, επιταχύναμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό τη εταιρεία. Οπότε, με πολύ μεγάλη χαρά, Παραλαμβάνω αυτό το βραβείο σήμερα, καθώ η Αφιντέα με 16 χρόνια παρουσία έχει πάθο για την υγεία, υπερατώντα την ανθρώπινη αξία. Σα ευχαριστώ θερμά. Σα ευχαριστούμε κι εμεί.